Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κορονίδας, ο κύριος Δημήτρης Κορέας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κορέα. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαύρου. Πώς πάει το ρεύμα εκεί στα ορεινά? Είναι εντάξει? Εδώ δεν έχουμε. Δεν έχετε πρόβλημα. Είναι, θέμα, ναι, είναι ναι. Τοπικό το ζήτημα εδώ στην πόλη της Νάξου. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Κορέ, από χτες θα πρέπει να πω είναι ανάστατη η κοινότητα του Απόλλωνα ιδιαίτερα. Είναι ο παραλιακός οικισμός, το λέω για όσους δεν γνωρίζουν απόλυτα τα της Νάξου. Είναι λοιπόν ο παραλιακός οικισμός της κοινότητας της οποίας είστε πρόεδρος. Και ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερα είναι ανάστατη η κάτοικοι εκεί λόγω της αναφοράς ότι λόγω της ανάρτησης απαγορευτικών πινακίδων για κολύμβηση στην εκβολή του Βιοκά Απόλλωνα, αναφέρθηκε ότι υπάρχει μόλυνση, κάτι που τους ενόχλησε πάρα πολύ. Πιστεύουν μάλιστα ότι αυτό τους διαβάλλει, διαβάλλει εννοώ με την έννοια της δυσφήμισης. Και ήθελα να μου πείτε τι γνωρίζετε εσείς επ' αυτού σε σχέση πάντα και με τις δηλώσεις που έκανε σχετικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαϊκής Σπήρωσης, ο κύριος Γιάννης Κορέας. Ναι, καταρχάς και εγώ δύο μέρες πριν πληροφορήθηκα το γεγονός της ανάρτησης των συγκεκριμένων πινακίδων, δύο πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή εκβολής του αγωγού. Mm-hmm. Από την πρώτη και όλα στιγμή προσπάθησα να επικοινωνήσω τόσο με τη Δημοτική Αρχή και με τις τεχνικές υπηρεσίες και με αρμόδιους αντιδημάρχους και με τον Δήμαρχο τον ίδιο για να δω τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή. Όντως είχαν αναρτηθεί. Μάλιστα η πρώτη ενημέρωση που είχα από τον ίδιο τον Δήμαρχο ήταν πως είχε δώσει εντολή το λιμεναρχείο με έγγραφό του στο να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένες πινακίδες. Το λόγο, και μάλιστα, το λόγο σας τον είπε? Και ο Δήμαρχος στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε το λόγο δεν μου τον είπε. Όταν ρώτησα ποια είναι η αιτιολογία στο έγγραφο που έχει λάβει ο Δήμος, μου είπε πως δεν υπήρχε συγκεκριμένη αιτιολογία στο συγκεκριμένο έγγραφο. Μάλιστα. Από εκεί ύστερα επικοινώνησα και με το λιμεναρχείο το οποίο μου επιβεβαίωσε ότι έχουν τοποθετηθεί ταμπέλες στην περιοχή λόγω του αγωγού εκβολής. Αυτό. Βέβαια, είχε στείλει έγγραφο όντως το λιμεναρχείο, σας είπαν? Δεν μου είπαν αν έχει στείλει έγγραφο το λιμεναρχείο, δηλαδή με την υπάλληλο που μίλησα εκεί, ναι. Δεν μου είπε αν έχει στείλει ή όχι έγγραφο. Μάλιστα. Μου είπε μόνο τον αιτία που τοποθετήθηκαν οι... Λόγω λοιπόν, λόγω της εκβολής... Λόγω του αγωγού εκβολής. Ναι. Από εκεί και ύστερα βέβαια, για κάποιο λόγο και εδώ είναι απορίας άξιο, αποκρύφτηκε έγγραφο το οποίο ήρθε και εμένα στα χέρια μου αργότερα, ναι. Χτες συγκεκριμένα, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων. Το οποίο και εγώ έλαβα αργά σήμερα το πρωί. Ναι. Το οποίο ήταν αυτό στην ουσία που έδινε την εντολή ανάρτησης των συγκεκριμένων πινακίδων. Ακριβώς. Στην περιοχή. Ναι. Βέβαια εδώ πέρα το ζήτημα δεν είναι πέρα της ευθύνης του ότι για κάποιο λόγο ανέφεραν την πραγματικότητα για το ποιος και τι σχετικά με τις πινακίδες. Το ένα ζήτημα είναι ότι και ως πρόεδρος αλλά και ως τοπικό συμβούλιο δεν είχαμε την παραμικρή ενημέρωση από καμία αρμόδια υπηρεσία για το τι πρόκειται να γίνει ή τι έχει γίνει. Mm-hmm. Παρά μόνο μάθαμε το γεγονός από πολίτες, από κατοίκους του Απόλλωνα, δύο μέρες νωρίτερα όπως σας είπα. Ναι. Και εκτός αυτού, εδώ μπαίνει και το άλλο, το σοβαρό το ζήτημα. Mm. Έρχονται η Δημοτική Αρχή και κάθε αρμόδια τέλος πάντων υπηρεσία που εμπλέκεται στο θέμα Βιοκά Απόλλωνα, αντί να προχωρήσουν σε ουσιαστική λύση, οριστική λύση του προβλήματος, αντί να κάνουν τα αυτονόητα, έρχονται να απαγορεύσουν την κολύμβηση σε μια περιοχή. Και αυτό και μόνο δείχνει και την τακτική τους και τη λογική τους και το πόσο ενδιαφέρονται για τα πραγματικά προβλήματα και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, ναι, και οι Δημότες. Ναι. Να σας πω, να ρωτήσω το εξής, ναι, όσον αφορά το θέμα, το θέμα δηλαδή του Βιοκά του Απόλλωνα, ναι, βλέπω ότι αυτό συνεχίζει να, ενώ δημιουργεί προβλήματα, γιατί βεβαίως θα πληροφορηθήκατε ότι επιβλήθηκε και πρόστιμο την περασμένη Παρασκευή. Βεβαίως, το έχω μάθει. Ναι. Από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Φλεβάρη, 3.000 ευρώ,
Δεν είναι το πρώτο πρόστιμο που επιβάλλεται, όπως πολύ καλύτερα από μένα γνωρίζετε. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πρόστιμα και... τα οποία καλείται καλούνται οι κάτοικοι να πληρώνουν εξαιτίας της αδράνειας και της αδιαφορίας που είπαμε της Δημοτικής Αρχής. Ναι. Γιατί η Δημοτική Αρχή επιμένει να λειτουργεί μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού εντός εισαγωγικών, η οποία στην ουσία δεν μπορεί να λειτουργεί, απαγορεύεται ρητά να λειτουργεί. Υπάρχουν αποφάσεις συγκεκριμένες και από το 2010 και από το 2012 που επιβάλλουν την άμεση μετεγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού σε άλλο σημείο, το οποίο θα είναι αυτό που πρέπει βάσει τεχνικών προδιαγραφών και ένα κάρο τέλος πάντων. Και μελετών, πάνω απ' όλα μελετών, βεβαίως. Ναι. Και βέβαια, μέχρι να γίνει αυτό, ορίζεται ρητά και κατηγορηματικά ότι ανεξάρτητα από το βαθμό επεξεργασίας των λιμάτων, δηλαδή αν είναι πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος ή τριτοβάθμιος βαθμός επεξεργασίας, απαγορεύεται ρητά να ρίχνονται τα λίμματα εντός της θάλασσας, γιατί ο αγωγός εκβολής απέχει λιγότερο από 200 μέτρα από κολυμπητική περιοχή. Ναι. Και σε αυτό ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Μάλιστα. Όπως και να έχει λοιπόν, ακόμα και εάν λειτουργεί ο βιολογικός, ο συγκεκριμένος, μιλάμε για δεύτερο βαθμό επεξεργασίας λιμάτων, ναι. Πέρα από αυτό, είτε πρώτου, είτε δεύτερου, είτε τρίτου, απαγορεύεται ρητά η ρήψη των λιμάτων, η διάθεση των λιμάτων μέσα στο θαλασσίνο νερό. Ναι, ναι. Γι' αυτό ακριβώς το που προείπα. Ναι, από εκεί και ύστερα, αντί λοιπόν ο Δήμος να προχωρήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεων που υπάρχουν, και βέβαια η μόνη λύση άμεση σήμερα, κακά τα ψέματα μην γελιόμαστε, για τώρα, για να λυθεί το θέμα και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, σίγουρα δεν είναι η απαγόρευση κολύμβησης, αυτό επουδενή δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος. Η μόνη λύση είναι να βρούνε τρόπο να τα μεταφέρουν, αν είναι δυνατόν, και καθαρή λύση, να τα μεταφέρουν, ας τα κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν, ό,τι θένε, δεν με ενδιαφέρει, να τα μεταφέρουν, αλλά να μην... Δεν μπορεί να απαγορεύεται η κολύμβηση και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τόσο ελαφρότητα, με τόσο ανευθυνότητα ο Απόλλωνας. Ναι. Βέβαια εδώ να πούμε ότι το σημείο που έχουν αναρτηθεί δύο πινακίδες, υποθέτω λέτε δύο γιατί είναι στην ελληνική και στην αγγλική, έτσι? Όχι, είναι δύο, είναι μία ακριβώς πάνω από τον αγωγό εκβολής, η οποία αναγράφει την απαγόρευση και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Α, είναι μαζί τα ελληνικά και αγγλικά, ναι. Ναι, και είναι και μία ακόμα, ναι. Κοντά περίπου στον δρόμο, ακριβώς πίσω από το βιολογικό, που είναι ακριβώς η ίδια ταμπέλα. Είναι δύο ταμπέλες. Ναι. Ναι. Να πω λοιπόν, να ρωτήσω το εξής, ότι λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να βάζει απαγόρευση κολύμβησης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι στο συγκεκριμένο σημείο, στην ουσία, ναι, δεν κολυμπάει κόσμος, έτσι? Κοιτάξτε, υπάρχει αρκετός κόσμος, κυρίως τουρίστες, οι οποίοι επιλέγουν να κολυμπούν και σε τέτοια σημεία, βραχώδη ή απομονωμένα ή δεν ξέρω τι, οι οποίοι κολυμπούν, ναι, και στη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε, καλά κάνετε και το λέτε, οπότε... Άρα πολύ σωστά αν επιβάλλεται να μπει με την έννοια του πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή, έτσι, ο ΒΙΟΚΑ έπρεπε να μπει, έτσι δεν είναι? Τώρα το ότι οι τακτικές είναι τέτοιες. Να σας πω, να το διευκρινίζουμε αυτό για να είμαστε ξεκάθαροι και να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Δεν μπορεί να τοποθετούνται ταμπέλες απαγόρευσης κολύμβησης, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να διατίθεται εντός του θαλασσινού νερού τα λίμματα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή και κάθε αρμόδια υπηρεσία είναι να σταματήσει να ρίχνει τα λίμματα στη θάλασσα και να τα μεταφέρει μέχρι να βρεθεί λύση, μέχρι τη μετεγκατάσταση του βιολογικού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τοποθετούνται ταμπέλες, γιατί απαγορεύεται ρητά η ρήψη των λιμάτων μέσα στο νερό. Α, με αυτή την έννοια το λέτε, μάλιστα. Βέβαια. Με αυτή την έννοια το λέμε. Όχι να φύγουν οι ταμπέλες και να... Και να συνεχίζουν να πέφτουν. Πρέπει να σταματήσουν άμεσα να πέφτουν τα λίμματα μέσα στο νερό, είτε είναι επεξεργασμένα είτε όχι. Mm-hmm. Ο νόμος αυτό είναι ξεκάθαρος. Γιατί λέει ανεξαρτήτως βαθμού επεξεργασίας. Ακριβώς, ναι, ανεξαρτήτου, ναι, βαθμού επεξεργασίας, θα πρέπει να σταματήσουν τα λίμματα να πέφτουν μες στη θάλασσα και να μεταφέρονται. Είναι η μόνη λύση. Και επειδή υπάρχει ζήτημα, και πολύ σωστά κάποιοι κάτοικοι και οι επαγγελματίες ιδίως βάζουν το ζήτημα της μεταφοράς και το θεωρούν ως πραγματικά πρόβλημα, γιατί δεν μπορείς με τον κόσμο να μεταφέρεις. Ναι. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν λύσεις.
που πρέπει η Δημοτική Αρχή να φροντίσει να τις υλοποιήσει. Μπορεί η μεταφορά να γίνεται αργά το βράδυ, ναι, όταν δεν κυκλοφορεί κανείς. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας στον Απόλλωνα. Ναι. Με ενδιαφέρει ο τόπος και οι κάτοικοι, κυρίως και οι παραθεριστές βεβαίως και εννοείται, οι τουρίστες που έρχονται. Εννοείται, ναι, ναι, όλοι. Αλλά από εκεί και ύστερα ο Δήμος είναι αυτός που πρέπει να τώρα, σήμερα, έπρεπε να το έχει κάνει από χτες και χρόνια τώρα, και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά αδιαφορούσαν πλήρως οι πάντες, τώρα να προχωρήσει σε άμεση λύση του βιολογικού καθαρισμού, του αποχετευτικού συνολικά στο τοπικό διαμέρισμα Κορονίδας. Ναι. Πρέπει να το δει ενιαία, ναι, γιατί δεν είναι μόνο ο βιολογικός Απόλλωνα, είναι και οι εγκαταστάσεις στην Κορνιακή, οι οποίες καταλήγουν στον Απόλλωνα, να δει ενιαία τη λύση του αποχετευτικού με άμεση μετεγκατάσταση του βιολογικού, και μέχρι τότε πρέπει να βρει τρόπο να εξασφαλίσει τη δημόσια υγεία. Πάντως να πω κάτι, κύριε Κορέ, ενώ ξέρετε ότι ιδιαίτερα το καλοκαίρι που αυξάνεται οπωσδήποτε ο κόσμος και λοιπά, δεν βλέπω η κοινότητα, οι φορείς εκεί που είναι πολύ ενεργοί να πιέζουν συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να δοθεί μια λύση που να είναι πραγματικά μια λύση που ούτε θα δημιουργεί τέτοια προβλήματα, ούτε θα δημιουργεί οτιδήποτε άλλο, και δεν θα έχουν κάθε χρόνο την αγωνία όταν αυξάνεται ο κόσμος να συμβαίνουν διάφορα. Εδώ λοιπόν, εκτός του ότι κατά καιρούς έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουμε το θέμα και μέσα από αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, ναι, και με έγγραφα αλλά και με παρεμβάσεις στους φορείς, εδώ θα πρέπει να σκύψει ο καθένας μας, και οι κάτοικοι και οι φορείς, και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε πια τα μάτια και να γυρίζουμε την πλάτη σε τέτοιου είδους προβλήματα. Σήμερα φαίνεται πια καθαρά πως οι κάτοικοι του Απόλλωνα, οι κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος Κορονίδα συνολικά και οι κάτοικοι συνολικά της Ορεινής Νάξου που έρχονται και παραθερίζουν στον Απόλλωνα, ναι, και δεν σκέφτονται τον Απόλλωνα χειμώνα, καλοκαίρι, πρέπει να βγούμε μπροστά σήμερα να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Ναι. Το αυτονόητο είναι αυτό που σας είπα. Ναι. Την άμεση μετεγκατάσταση του βιολογικού ένα σύγχρονο βιολογικό, ναι, σε μια άλλη θέση που θα είναι αυτή που πρέπει για τον Απόλλωνα. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι εκείνη η προκαταρκτική μελέτη, θυμάστε, που ναι, είχε παρουσιαστεί πριν από 2-3 χρόνια, έχω χάσει και τα χρόνια, γιατί πέρασε πολύ καιρός χωρίς να επανέλθει το ζήτημα. Αναρωτιέμαι γιατί δεν προχώρησε. Αναρωτιέμαι για ποιο. Βέβαια, ίσως ένας ανασταλτικός παράγων ήταν το γεγονός ότι, όπως ανέφερε η Δημοτική Αρχή, επιχειρήθηκε νομιμοποίηση. Έτσι. Ναι, και εδώ είναι ένα. Εδώ σηκώνει τη συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασία λιμάνων. Εδώ σηκώνει πολύ κουβέντα το θέμα. Γιατί εμένουν στην προσπάθεια νομιμοποίηση και αδειοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας, που είναι δεδομένο πια ότι δεν μπορεί να δοθεί αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη μονάδα. Άλλωστε, ένα από τα έγγραφα που κρατάω στα χέρια μου, προερχόμενο από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων, τέλος πάντων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ναι, της Περιφέρειας, ναι, την υπάρχουσα θέση την χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το έγγραφο. Είχαν έρθει λοιπόν κάποιοι μελετητές, μηχανικοί, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί, και προκειμένου να προτείνουν κάποιες θέσεις κάποτε, γιατί με την κατάσταση του βιολογικού ήταν 4, αν θυμάμαι καλά. Βεβαίως. Αυτές οι 4, ναι, αυτές μέσα στις και 4, τότε στην ουσία ήταν και ο υφιστάμενος, ήταν και ο απαράδεκτος, όπως τον αναφέρει και το έγγραφο, υφιστάμενος βιολογικός, και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες απορρίψανε τις προηγούμενες τρεις, τις άλλες τρεις, και μία μάλιστα και προτάχθηκε ο υπάρχον για το οικονομικό, κυρίως, νομίζω. Όχι, απορρίφθηκε, ναι, και για το οικονομικό. Απορρίφθηκε η μία που, αν θέλετε τη γνώμη μου, ενδεχομένως ήταν και η πιο σωστή, ναι, που ήταν στην απέναντι πλευρά, ναι, του, ναι, Απόλλωνα, στην, ναι, περιοχή Ασμυρόλυμνο που λέμε, ναι, 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 έτσι, που με έναν αγωγό στην μύτη του καλογέρου, όπως λέγεται εκεί πέρα, στην έξοδο τέλος πάντων του λιμανιού, ναι, λύναμε και το πρόβλημα, ναι, υποβρύχιο αγωγό, απορρίφθηκε, ναι, με τη γελία δικαιολογία ότι έχει οπτική όχληση από τον οικισμό. Δηλαδή φαίνεται από τον οικισμό. Ενώ και μείνανε στην ίδια που είναι μέσα στον οικισμό. Αυτό, που αυτό δεν μπορεί να διοδοτηθεί. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Που δεν μπορεί να διοδοτηθεί. Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, αυτό λοιπόν, και μάλιστα,
εδώ και πολλά χρόνια και προηγούμενες δημοτικές αρχές, και το ανέφερε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Ήπειρος, ο Γιάννης Κορές, στη συνέντευξή του, υπήρξαν προγράμματα. Βεβαίως, για μικρούς οικισμούς. Ακριβώς. Που δεν έμπαινε το πλαφόν των 2.000 κατοίκων, ήταν για 2.000 κατοίκους και κάτω, που μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί χρόνια τώρα και να έχει λυθεί το ζήτημα. Αλλά μέχρι και σήμερα και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, αλλά και η περιφέρεια και το πρώην επαρχείο, έδειξαν τεράστια αδιαφορία σε αυτό το ζήτημα. Φτάνοντας βέβαια και υποβαθμίζοντας σε αυτό το σημείο που είναι τον Απόλλωνα, εγκαταλελειμμένος πλήρως, και το τοπικό διάμεσο συνολικά αλλά και ο ίδιος ο Απόλλωνας, και αφημένοι οι κάτοικοι στη μοίρα τους. Να προσπαθούν με το τίποτα, με μηδαμινά μέσα, να επιβιώσουν. Μάλιστα. Κύριε Κορέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ας ελπίσουμε ο Δήμος να έχει το μικρό κλάδο να προχωρήσει. Και βέβαια, ναι. Το διευκρινίσατε κι εσείς νωρίτερα που σας άκουγα. Να διευκρινίσουμε και κάτι. Το θέμα που μπήκε, που όντως μπήκε λανθασμένα, ήταν λάθος διατύπωση για το Δημοτικό Σύμβουλο, το θέμα μόλυνσης. Δεν μπαίνει ζήτημα μόλυνσης, δεν επιβεβαιώνεται σήμερα τουλάχιστον από έγγραφα αυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο ρήπανσης που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση. Εμείς έτσι και αλλιώς το θέμα θα το διερευνήσουμε. Έχω ζητήσει από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ό,τι σχετικό έγγραφο υπάρχει να μου παραχωρηθεί. Και το θέμα θα το διερευνήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε έτσι. Και σίγουρα για ό,τι μάθουμε, πρώτα θα ενημερωθούν οι κάτοικοι και μετά θα, από κοινού θα αποφασίσουμε μαζί με τους κατοίκους, και πρέπει να βγουν μπροστά οι κάτοικοι, και αυτό τους καλό να κάνουμε, να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά αξίζει στον Απόλλωνα, που είναι με την κατάσταση του βιολογικού η οριστική λύση και η ανάπτυξή του. Να πω πάντως εγώ ότι δεχθήκαμε μία παρέμβαση, να το πω έτσι, από πολίτη, ο οποίος λέει ότι προκαταρκτική μελέτη για τον Απόλλωνα, για το θέμα υποθέτω, έχει εγκριθεί εδώ και 5 χρόνια. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί και για ποιο ακριβώς έχει εγκριθεί. Σε κάθε συμβούλιο για δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα ή τον προϋπολογισμό έρχονται οι παρατάσεις για προκαταρκτικές μελέτες και περιβαλλοντικές και πάει λέγοντας εδώ και χρόνια. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχει εγκριθεί κάτι τέτοιο ή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κολλησιεργούν, αδρανούν και δεν προχωρούν στην οριστική λύση του προβλήματος. Που μπορούσαν να το έχουν κάνει, δεν θέλουν, όπου έχουν συμφέροντα, όπου υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα, όπου υπάρχουν κερδίσεις, το έχουμε πει πολλές φορές και για το αλευτικό καταφύγιο, όπου υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον, εκεί προχωράνε σε έργα, εκεί προχωράνε σε οτιδήποτε άλλο, εκεί που δεν έχουν συμφέροντα, αφήνουν τους τόπους, τα χωριά, τους κατοίκους να βαλτώνουν και να βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στην εξαθλίωση και στην απομόνωση. Ναι. Αυτή είναι η τακτική. Βεβαίως. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος επιτέλους να το καταλάβει. Ναι. Να πούμε ότι επίσης έχουμε μία αναφορά στο ότι επίσημα έγγραφα από το 2016, πρόσφατα δηλαδή, απαγορεύουν την προσωρινή επεξεργασία, λειτουργία. Διαβάζω το γραπτό που μου έχει έρθει, η λειτουργία του βιοκάτου Απόλλωνα. Δεν ξέρω ακριβώς. Ναι, υπάρχει και απόφαση. Ναι. Υπάρχει απόφαση. Ναι, ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό λέμε ότι η μόνη λύση είναι η μεταφορά πλέον. Τίποτα άλλο, μέχρι να μετεγκατασταθεί ο βιολογικός, να φτιαχτεί καινούριος βιολογικός σε σωστή θέση, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι η μεταφορά. Και ας τα πηγαίνουν όπου θένε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Καλά. Ας τα πηγαίνουν να τα ρίχνουν όπου θένε. Ναι, όχι, να μην το λέμε και αυτό όπου θένε. Εκεί που πρέπει θα πρέπει να τα ρίχνουν. Εκεί που πρέπει, αλλά το όπου θένε παραπέμπει αλλού και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύτερες εκφράσεις. Κατάλαβα. Αυτό το λέω, το όπου το θένε. Λέτε από αγανάκτηση, ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Και υπάρχει ο τρόπος, υπάρχουν λύσεις αν θένε, και αν θέλανε θα τις είχαν υλοποιήσει και δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν θα υπήρχε λόγος τοποθέτησης τέτοιων πινακίδων. Αυτό είναι το μέγα ερώτημα. Προσωπικά αυτό το ερώτημα θέτω, μεταξύ άλλων βεβαίως, που έχει να κάνει για ποιο λόγο η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή επιμένει στη διατήρηση αυτή και δεν προχωρεί σε μία άλλη λύση. Και θα πρέπει να γιατί πω ότι, να βγήκαν, να... ότι βγήκαν και προγράμματα για τέτοιου είδους έργα. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν τα αξιοποίησανε. Δεν είχαν ούτε καν έτοιμες όριμες μελέτες για να τα αξιοποιήσουν αυτά. Ναι, αλλά γιατί λέτε να επιμένει. Της αρέσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Με μηνύσεις, με δεν ξέρω τι. Δεν έχει σκοπό και δεν έχει
καμία τέτοια στόχευση στο να διαθέσει χρήματα για τον Απόλλωνα και συνολικά για τα περισσότερα, αν όχι όλα, χωριά της Νάξου. Η Δημοτική Αρχή Κατεύθυνσή της είναι να κοιτάζει μέσα τη χώρα, την παραλία, όπου υπάρχουν άλλου είδους συμφέροντα και αφήνει το υπόλοιπο νησί να ρημάζει. Μα έχει πληρώσει και πληρώνει ακριβά το βιοκά Απόλλωνα, κύριε Κορέ. Και δεν το πληρώνει η Δημοτική Αρχή, τον πληρώνει εμείς, ο Δημότης. Βεβαίως. Τον πληρώνουν οι κάτοικοι. Οι ίδιοι κάτοικοι πληρώνουν τα πρόστιμα. Γιατί κανένας δήμαρχος, κανένας αντιδήμαρχος δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη να πληρώσει πρόστιμο. Ναι, γιατί λέτε ότι δεν έχει σκοπό να διαθέσει χρήματα. Μα διατίθενται τα χρήματα του Δήμου, δηλαδή όλων των δημοτών, για πρόστιμα, για, δεν ξέρω εγώ, για δίκες που πληρώνουμε δικηγόρους. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Και αυτά καλούνται οι κάτοικοι να τα πληρώνουν. Για εργολαβίες. Για εργολαβίες συντήρησης. Και πληρώνουν και την ανυπαρξία της Δημοτικής Αρχής με αυτές τις καταστάσεις. Με τη δυσφήμιση του τόπου, με το να αφήνεται. Για παράδειγμα, μέχρι και σήμερα δεν έχει πέρασει καθαριστής στον Απόλλωνα. Ναι. Δεν έχει κοσκινηθεί που υπάρχει υποτίθεται η εργολαβία η Αμμουδιά. Είναι ένα κάρο ζητήματα. Στην Κομιακή, να σας πω, για παράδειγμα, πάμε αλλού βέβαια το θέμα, έχουμε 2 χρόνια σπασμένο αγωγό αποχέτευσης και τρέχει μέσα στον δρόμο. Το οποίο το έχετε, αύριο, ναι, το έχετε επισημάνει. Ναι. Έχουμε κατολίσθηση μέσα σε κεντρικό δρόμο. Στην Κομιακή περνάνε μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Από θαύμα δεν έχουμε κρεμίσει θύματα. 2-3 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή. Και αυτά είναι τα προβλήματα που βλέπει. Και κατά τα άλλα έρχεται και μας κατηγορεί ότι δεν θέλουμε να γίνονται έργα. Και ως λαϊκή συσπήρωση και ως κουκουέ. Μάλιστα. Να αφήσουν λοιπόν την προπαγάνδα και το αντικουκουέ μένος τους και να κοιτάξουν τα πραγματικά προβλήματα. Κύριε Κορέ, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και η κοροϊδία. Και εύχομαι πραγματικά να μπουν σε μία τάξη αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, βέβαια, επειδή είμαστε σε τουριστική περίοδο. Βεβαίως, για όλους. Ναι, για όλους. Να είστε καλά.